Για να είμαι ειλικρινής, κοιτώντας την επικαιρότητα των συνταξιούχων, δεν ξέρω κύριε Κουμπούρη από πού πρέπει να ξεκινήσω. Διαβάζω. Προεκπλήξεων θα βρεθούν οι συνταξιούχοι με τα καθαριστικά σημειώματα που θα πάρουν εντός της τρέχουσας εβδομάδας και τα οποία αφορούν στις συντάξεις που επανυπολογίστηκαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Στα σημειώματα θα αναγράφονται μειώσεις. Άκουσα σήμερα τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι να μην ανησυχούν οι συνταξιούχοι, δεν πρόκειται από τον επανυπολογισμό να προκύψουν μειώσεις. Το είπε ο κύριος Μηταράκης. Είναι ασφαλής η συντάξη, λέει, καμία περικοπή μετά τον επανυπολογισμό. Στο τέλος Οκτωβρίου, διαβάζω, θα καταβληθούν τα αναδρομικά ποσά 4,5 μηνών, λέει, σε 60.000 δικαιούχους που λαμβάνουν συντάξη χειρίας. Τώρα, ή που πολλά χρωστούμενα έχετε λαμβάνει οι συνταξιούχοι, κύριε Κουμπούρη, ή που σας χρωστάει τόσα πολλά το κράτος, που θα χρειαστεί να ξαναεπιστρατεύσετε τα χέρια σας, να ξαναδουλέψετε, προκειμένου να επιβιώσετε. Ελάτε. Να σας δώσω ένα νούμερο για να γίνει κατανοητό τι συζητάμε. Ναι, και το τι λένε οι εφημερίδες και πολλές φορές ο τύπος και τα γραφεία κρύβουν σκοπιμότητες πίσω από τις πληροφορίες. Ναι. Με μισές αλήθειες κυρίως, γιατί η μισή αλήθεια, ξέρετε, πολλές φορές είναι χειρότερη από το ψέμα. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι που έπαιρναν και πλήρωσαν για αυτά το 2010 συντάξεις στα βαριά και τα αντιγεινά, κύρια και επικουρική σύνταξη που έπαιρναν γύρω στις 34.000, ναι, με την περικοπή των δώρων, την περικοπή των επικουρικών συντάξεων και των κύριων συντάξεων, σήμερα παίρνουν 16.000 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, τα αναδρομικά είναι από διάφορες περιπτώσεις κενών νομοθεσίας ή παρακρατήσεων που δεν έπρεπε να γίνουν, για τα οποία έχουν βγει πάμπολες αποφάσεις και η καλύτερη απόφαση είναι του Συμβουλίου Επικρατείας του 2015. Αυτά οι κυβερνήσεις δεν τα έχουν εφαρμόσει παρά μόνο την εισφορά αλληλεγγύης για τις επικουρικές συντάξεις που έγινε πριν από 2 χρόνια κάτω από την πίεση αγώνων. Για αυτές τις συντάξεις ήταν μόνο το 1/4 των συντάξεων, από το 1 εκατομμύριο συνταξιούχος μόνο το 1/4, και οι άλλες αποφάσεις δεν εφαρμόζονται. Λένε οι κυβερνήσεις, θα το εφαρμόσουμε σε όλους τους συνταξιούχους, αρκεί να υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. Ναι. Κύριε Κουμπούρη, είπε ο κύριος Μηταράκης την Πέμπτη, τον άκουσα να λέει ότι είναι δεδομένο πως η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τώρα και θα εφαρμόσει αποφάσεις του ΣΤΕ, απλά τα αναδρομικά σε δόσεις. Θα σας πω. Ναι. Τα επικουρικά απτυχηρία, αυτά πρέπει να αποδοθούν. Ναι. Είναι αναδρομικά τα οποία παρακρατήθηκαν. Ο νόμος, ας πούμε, που ισχύει τώρα λέει πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να πάρουν το 70% και υπάρχει μια μερίδα αποτυχηρία η οποία πρέπει να αποδοθεί. Ναι. Θα δοθούν και τα χρήματα. Δηλαδή θα αποδοθεί και η διαφορά από το 50% στο 70%. Δεν μπαίνω σε περισσότερες αναλύσεις κτλ. Υπάρχουν όμως αναδρομικά τα οποία γενικά οι κυβερνήσεις λένε θα τα αποδώσουμε, αλλά όμως δεν έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα, γιατί υπάρχει πάντα το λεγόμενο δημοσιονομικό περιθώριο. Κύριε Κουμπούρη, να σας ρωτήσω, τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, τυπικά τουλάχιστον, μπορείτε να μας πείτε πόσα χρήματα βγήκαν από την τσέπη των συνταξιούχων επί μνημονίων ουσιαστικά? Να σας το πω όπως σας το είπα προηγούμενα. Ένα συνταξιούχος στα βαριά και τα φθηνά που έπαιρνε 34.000 ευρώ, σήμερα παίρνει 16.000. Μέσα εκείνη οι περικοπές της κύριας της επικουρικής σύνταξης είναι και η περικοπή των δώρων. Δηλαδή οι συντάξεις σφαγιάστηκαν. Χρήματα που έχουν πληρωθεί, χρήματα που δουλεύτηκαν, χρήματα που ήταν μέσα στην παραγωγική διαδικασία 40 χρόνων και άθλιες συνθήκες δουλειάς. Αυτό συμβαίνει βαριά και αντιγεινά. Ήρθαν οι κυβερνήσεις και τα καταλύσσευσαν. Ένα αυτό. Και δεύτερο, 80 δισεκατομμύρια περίπου σαρώθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία των συνταξιούχων. Και τώρα βεβαίως που συζητάμε, ξέρετε ότι ο κύριος Μηταράκης που μίλησε πριν από λίγες ημέρες και στην Βουλή που έρχεται νομοσχέδιο, η κατεύθυνση είναι λέει ποιες επικουρικές συντάξεις έχουν αποθεματικά τα οποία θα πρέπει να αποδοθούν στην ανάπτυξη. Δηλαδή με τα δικά μας χρήματα έκαναν πανηγύρι οι μεγαλοεπιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή είναι η κατάσταση και η πραγματικότητα για τους συνταξιούχους. Που βρίσκεται. Όσες φορές καταφέραμε να αποσπάσουμε κάτι, το αποσπάσαμε κάτω από αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Πού βρίσκεται, κύριε Κουμπούρη, να προλάβω να σας ρωτήσω, πού βρίσκεται σήμερα η μέση σύνταξη? Αν θυμάμαι καλά, 800.000 συνταξιούχοι με έως 500 ευρώ. Κοίταξε, εκεί είναι η μέση σύνταξη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό που σας είπα, το παράδειγμα για τις μεγαλύτερες συντάξεις, είναι το 10% τα βαριά και τα ανθινά που πήραν συντάξει. Και θέλω να πω στους συνταξιούχους που δίνεται η ευκαιρία για μια ακόμη φορά ότι την στη 1 του Οκτώβρη θα έχουμε ένα δεκαήμερο πανελλαδικών κινητοποιήσεων για την Παγκόσμια Μέρα των Συνταξιούχων. Στην Αθήνα θα έχουμε συγκέντρωση, θα έχουμε συγκεντρώσεις, απαιτούμε όλα τα αιτήματά μας. Δεν είναι μόνο τα αναδρομικά, είναι ό,τι μας έχει περικοπεί, είναι τα δώρα μας, είναι περικοπές των συντάξεων, είναι επικουρικές συντάξεις. Μπορώ να σας μιλάω πολλές ώρες για το πώς έχει αυτή η αδικία οικοδομηθεί από τις κυβερνήσεις, που στόχο έχει να αφαιρέσουν σε λίγο την κοινωνική ασφάλιση, τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τις ίδιες τις συντάξεις, να αυξήσουν τα όρια ηλικίας και να πηγαίνουν τον εργαζόμενο από τη δουλειά του στον άλλο κόσμο, χωρίς να δίνουν συντάξεις. Αυτό απαιτεί η ανταγωνιστικότητα και η αγορά. Και από πάνω, θέλω να το πω και αυτό, έχουν μεγαλοδικηγορικά γραφεία, τύπος μέσα μαζικής ενημέρωσης και ορισμένοι που θέλουν να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι των συνταξιούχων, να καλλιεργούν τη λογική κάντε αγωγές και προσφυγές στα δικαστήρια. Και έχουν πληρώσει συνταξιούχοι που δεν δικαιούνται αναδρομικά γιατί ήταν χαμηλές οι συντάξεις τους, έχουν πληρώσει περισσότερα στους δικηγόρους από ό,τι έχουν χάσει και οι άλλοι από ό,τι είναι να πάρουν όταν θα το πάρουν κάτω από τις κινητοποιήσεις. Και φυσικά οι κυβερνήσεις το έχουν πει αυτό, ότι θα αποδίδουν σε όλους τους συνταξιούχους. Ας έχουμε κατά νου ότι μια πολιτεία το πραγματικό της πρόσωπο το δείχνει απέναντι σε εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες που χρειάζονται την προστασία της. Μεταξύ αυτών και οι συνταξιούχοι της, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουμπούρη. Ήταν ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ.